στις ηλικίες, σκέψου, μικρές ηλικίες, μιλάμε 9 έως 12. Το 33% των παιδιών διατηρεί ψεύτικα στοιχεία. Υπάρχουν. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, το ότι υπάρχουν social media το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία είναι φτιαγμένα για μικρότερες ηλικίες. Για παράδειγμα, το TikTok, έτσι, το οποίο είναι φτιαγμένο για μικρότερες ηλικίες ουσιαστικά. Πέραν του Facebook, το οποίο αυτή τη στιγμή απαριθμεί αισίως, από ό,τι διάβασα, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ακολούθους. Από αυτά, βεβαίως, είναι πολλά ψεύτικα προφίλ, αλλά ωστόσο είναι ένα τρομακτικό νούμερο, αν την ηφίλιο. Με 1,7 περίπου δισεκατομμύριο ακολούθους να μπαίνουν καθημερινά στο Facebook. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε το πόσο τελικά έχει μπει στη ζωή μας. Πραγματικά έχει μπει φοβερά και τρομερά. Έχουν μπει φοβερά στη ζωή μας. Από ό,τι διάβαζα πρόσφατα, γύρω στις 2 ώρες ημερησίως στο κινητό, ακριβώς, μόνο για το Facebook. Ακριβώς, μόνο για το Facebook. Και σκέψω από εκεί και πέρα, το 18% των παιδιών αυτής της ηλικίας, 9 έως 12, ξαναεπιμένω στο 9 έως 12, γιατί πραγματικά είναι τρομακτικό το στοιχείο το συγκεκριμένο, ναι, φαίνεται ότι θα συναντούσαν κάποιον φίλο διαδικτυακό χωρίς καν να το γνωρίζουν, ο οποίος θα μπορούσε να είναι από κάποια άλλη πόλη ή ολότελα από κάποιο άλλο νησί, για παράδειγμα, δεδομένου ότι μιλάμε στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι το 63% με βάση αυτή την έρευνα έχουν δημοσιοποιήσει κάποια προσωπικά τους στοιχεία. Παιδιά τα οποία πολλές φορές είναι έρμεα στον υπολογιστή και τα οποία δημοσιοποιούν προσωπικά στοιχεία πραγματικά αρκετά δύσκολο. Εγώ θα σου θέσω και άλλο, ναι, ένα προβληματισμό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ή παύλα στοιχείο, όπως θες πάρτο. Σιγά σιγά και οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν το Facebook και διαπιστώνουν τελικά το τι έχανα τόσο καιρό, mm-hmm, που θα μπορούσα, ας πούμε, από το σπίτι να επικοινωνώ με μακρινούς φίλους ή με φίλους κοντά στην κοινότητα κτλ. Και κολλάνε, να το πω έτσι απλά, με το Facebook. Δεν ξέρω αν και εκεί το κομμάτι της ψυχικής υγείας βαρύνεται. Και εκεί όλο ένα επιβαρύνεται. Επιβαρύνεται, βεβαίως, δεδομένου του ότι σκέψω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία και ο οποίος είχε τις κοινωνικές του επαφές, ο οποίος είχε τον τρόπο ζωής του, ο οποίος ερχόταν σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, έστω στο καφενείο για παράδειγμα, ναι, ο οποίος μπορεί να περιορίσει τις κοινωνικές επαφές αυτή τη στιγμή και να αφοσιωθεί περισσότερο στο Facebook. Βεβαίως, ευτυχώς τουλάχιστον στις μεγαλύτερες ηλικίες τα πράγματα είναι καλύτερα. Και όταν λέω καλύτερα, συνήθως οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ζωής, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό ζωής, που δεν τον αλλάζουν εύκολα για χάρη ενός κοινωνικού δικτύου. Δηλαδή, τα κοινωνικά δίκτυα έρχονται συνήθως για να συμπληρώσουν μια κοινωνικότητα, όποια κοινωνικότητα και αν υπάρχει, ή και αν αλλάζουν αυτή την όποια κοινωνικότητα του ηλικιωμένου, ξέρεις, είναι πολύ λίγο που την αλλάζουν αυτή την κοινωνικότητα. Δεν έχουμε δηλαδή στοιχεία έτσι, τόσο ανησυχητικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, όσο στις μέσες ηλικίες και προφανώς και στις μικρότερες ηλικίες, όπως έλεγα προηγουμένως. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αναμφίβολα μια εξαρτητική σχέση με τα social media από όλους μας, κυρίως στις νεότερες γενιές. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο τελικά το τι βασικά, το τι είναι αυτό που μας ελκύει πραγματικά στο Facebook. Ξέρεις, υπάρχει γενικότερα στα social media. Ναι, υπάρχει εξαρτητική σχέση. Υπάρχει εξαρτητική σχέση και έχει άμεση σχέση με την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Δηλαδή, όσο εξαρτημένος είναι κάποιος από το διαδίκτυο, πολύ εύκολα μπορεί να εξαρτηθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, φαίνεται από έρευνες ότι συνήθως σε πολύ μικρότερες ηλικίες, ήδη από την ηλικία των 7-8 ετών, καθόμαστε καλά νομίζω αυτή τη στιγμή, 7-8 ετών, ξεκινούν κάποια παιδιά ακριβώς ήδη με το να παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια. Αργότερα φαίνεται ότι στις ηλικίες της προεφηβείας και εφηβείας, μάλλον υπάρχει η κορύφωση των κοινωνικών δικτύων, όπου εκεί βρίσκονται στα κοινωνικά δικτύα, στα social media, όλο ένα και περισσότερο. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα συγκεκριμένα παιδιά αργότερα μπορούν να περάσουν και στο διαδικτυακό τζόγο, από ό,τι φαίνεται από έρευνες. Ένα πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό αργότερα. Εάν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη από την εφηβική με την εφηβική ηλικία. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι με βάση στοιχεία, την αντίστοιχη έρευνα που είχε γίνει το 2007, φαίνεται, ναι, ότι στο 2007 είχαμε πολύ περισσότερα παιδιά τα οποία βρισκόντουσαν σε video games, σε βιντεοπαιχνίδια. Ενώ τώρα φαίνεται ότι βρίσκονται περισσότερο στα κοινωνικά δίκτυα. Τα παιδιά δε τα συγκεκριμένα φαίνεται, που είναι εξαρτημένα από τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ Λευτέρη, έχουν μειωμένη σχολική απόδοση, έχουν γενικότερα σερφάρουν πολύ σε αντικείμενα αμφιβόλου ποιότητας, σε σεξουαλικό περιεχόμενο, αλλά αμφιβόλου ποιότητας πάντοτε από εκεί πέρα. Παίζουν τυχερά παιχνίδια, όπως έλεγα προηγουμένως, ενώ εμπλέκονται πολλές φορές και στον διαδικτυακό εκφοβισμό, είτε με τη μορφή του θήτη, είτε με τη μορφή του θύματος. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ θήτη και θύματος, γιατί πραγματικά και οι δύο είναι ουσιαστικά θύματα, αν μπορούμε να το πούμε ως ένα σημείο. Έτσι. Έρμεα και πολλές φορές έρμεα της κοινωνικής δικτύωσης, ακριβώς. Και πολλές φορές υπάρχει μια εναλλαγή μεταξύ θήτη και θύματος, όπως έχουμε πει. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι στη σχέση έτσι, με τους κοινωνικούς άλλους, τους οποίους μπορούμε να έχουμε, φαίνεται, ναι, ότι υπάρχει μια διαστρεβλωμένη εικόνα αυτού που τελικά πραγματικά πιστεύουν τα ίδια τα παιδιά. Στο δεύτερο ερώτημά σου, το οποίο
αφορά στο τι μας ελκύει περισσότερο, θα έλεγα ότι μας ελκύει έτσι η επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι μια έμφυτη ικανότητα την οποία έχουμε ή που πρέπει να έχουμε. Η επικοινωνία και... ή και η ενασχόληση με τη ζωή του άλλου. Και το δεύτερο κομμάτι ακριβώς είναι η ενασχόληση με τη ζωή του άλλου. Έχω τη δυνατότητα πλέον, δεδομένου του ότι όπως είπαμε και προηγουμένως με βάση την έρευνα αυτή, πολλές φορές δίνουμε στοιχεία της προσωπικής μας ζωής, άρα ο άλλος ασχολείται με την προσωπική ζωή τη δική μας ή εμείς με τη δική του αντίστοιχα, έτσι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι κατά αυτόν τον τρόπο μειώνονται κάποια πρακτικά εμπόδια, όπως για παράδειγμα η απόσταση. Ή επίσης κάποιες άλλες ψυχολογικές δυσκολίες, θα τις έλεγα, που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο παιδί το οποίο βρίσκεται είτε στην εφηβεία είτε και σε μεγαλύτερες ηλικίες κάποιος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε κατάθλιψη, θα πω για παράδειγμα, και ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει, να βγει έξω, δεν θέλει να βγει έξω, δεν έχει όρεξη να βγει έξω. Πολύ εύκολα λοιπόν εντείνει την κατάθλιψή του, μεγαλώνει την κατάθλιψή του, μένοντας και σερφάροντας ανελέητα, εντός εισαγωγικών, στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως επίσης διάφορες δυσμορφίες που μπορεί να έχει παιδική ηλικία και που, στη εφηβική ηλικία και που με βάση αυτή την όποια δυσμορφία μπορεί να είναι και φανταστική πολλές φορές. Το παιδί πιστεύει ότι δεν γίνεται αρεστό, άρα λοιπόν δεν θέλει να βγει έξω, δεν θέλει να μιλήσει, δεν θέλει να γίνει κοινωνικά, δεν θέλει να δικτυωθεί με την πραγματική έννοια κοινωνικά. Άρα λοιπόν δικτυώνεται διαδικτυακά πλέον από εκεί πέρα το συγκεκριμένο παιδί και βολεύεται, αν το θέλει, διαφορετικά σε ένα ρόλο. Το επόμενο που μπορούμε να πούμε, Ελευθέρη, είναι ότι έχουμε ένα ιδανικό προφίλ. Ο καθένας εκεί μπορεί να εμφανίσει τον ιδανικό του εαυτό, άλλωστε και γι' αυτό το λόγο τα περισσότερα προφίλ ή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά τα προφίλ έχουν πολλά ψεύτικα στοιχεία. Το 63% έχουν ψεύτικα στοιχεία. Κάποια είναι εντελώς ψεύτικα βεβαίως, κάποια έχουν ψεύτικα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, προφανώς εκφράζουμε κάποιες μορφές της προσωπικότητάς μας βάσει των likes, δηλαδή αντίστοιχα, αν θα πάρουμε κάποια likes, αισθανόμαστε πανευτυχείς. Αν θα πάρουμε ακόμα περισσότερα likes, αισθανόμαστε δύο φορές πανευτυχείς. Και προφανώς κάτι το οποίο νομίζω το αναφέραμε είναι ότι υπάρχει και έλλειψη του γονικού ελέγχου. Εκεί πέρα, δεδομένου του ότι η προηγούμενη γενιά είναι μια γενιά ψηφιακών μεταναστών, δεν είναι ψηφιακών ηθαγενών όπως είναι αυτή η γενιά που γεννήθηκαν δηλαδή μέσα στο διαδίκτυο, μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, είναι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται πολύ να ελέγξουν, να εξασκήσουν το γονικό έλεγχο. Το ότι κάποιος μπορεί να θεωρεί μια πραγματικότητα όλο αυτό που βλέπει μέσα στο Facebook, mm-hmm. να έχει αφομοιώσει τελικά την ίδια του τη ζωή με τα τεκτενόμενα μέσα στα social media, είναι ένα στοιχείο που θα τον φέρει συχνά αντιμέτωπο με την πραγματικότητα και που θα του δημιουργηθούν τελικά κάποια ψυχικά νοσήματα ή όπως η κατάθλιψη, το άγχος, το στρες, όταν δηλαδή συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν στιγμές που τελικά αυτό που βλέπω στο κινητό μου δεν είναι στην πραγματικότητα. Ναι, ισχύει αυτό βεβαίως. Και όσο συνειδητοποιώ ότι τελικά αυτό που βλέπω στο κινητό μου δεν είναι αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα, πολλές φορές αγχώνομαι ακόμη περισσότερο. Άγχος δηλαδή. Ούτως ώστε να μπορέσω να προλάβω κάποιες καταστάσεις. Ξέρεις, όσο πιο δημοφιλής γίνομαι, έχω πάρει 5 likes σήμερα, αγχώνομαι ακόμη περισσότερο για να πάρω 10 likes αύριο. Αντίστοιχα, 15 likes, το κάνω λίγο πολύ απλοϊκό για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα ή αν θέλεις μια πλασματική εικόνα η οποία προσπαθώ από εκεί και πέρα να τη φέρω στην κανονική μου ζωή. Πράγμα το οποίο και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αποκλειστικά και μόνο το άγχος. Ο άγχος και η κατάθλιψη. Το δεύτερο κομμάτι κατάθλιψη. Όπου η κατάθλιψη πρόσεξε μπορεί να προϋπάρχει. Δηλαδή ουσιαστικά σε μια προσπάθεια αυτοθεραπείας εγώ να μπλέκω εντός εισαγωγικών με τα κοινωνικά δίκτυα ούτως ώστε να προσπαθήσω από εκεί πέρα να κάνω καλά τον εαυτό μου. Δηλαδή εκτός από κατάθλιψη μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει φοβίες, διαταραχή πανικού, ο οποίος να μην βγαίνει από το σπίτι του εύκολα και ο οποίος να βολεύεται σε αυτό το ρόλο των κοινωνικών δικτύων που πολύ απλά κατά αυτόν τον τρόπο δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά επιτείνει το ήδη προϋπάρχον πρόβλημα, χειροτερεύει το ήδη προϋπάρχον πρόβλημα. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι υπάρχει και κάποιο συγκεκριμένο έτσι, πρόγραμμα το οποίο δείχνει ή μπορεί να διαβάσει εντός εισαγωγικών και το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή με αρκετά μεγάλη επιτυχία, γιατί εντάξει, νομίζω ότι η τεχνολογία προχωράει συνεχώς, σε σχέση με το πόσο τελικά κάποια προφίλ μπορούν να προειδεάζουν ή να μας προειδοποιούν για το ότι το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να έχει κάποια στοιχεία κατάθλιψης. Φαίνεται μάλιστα ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, 70%, σε σχέση με τους παραδοσιακούς γιατρούς της Γενικής Ιατρικής, στην Αμερική πάντα το συγκεκριμένο έγινε, η συγκεκριμένη έρευνα, τους παραδοσιακούς γιατρούς Γενικής Ιατρικής και παθολόγους, όπου φαίνεται να έχουν μια επιτυχία γύρω στο 42-43%, να μπορούν να καταλάβουν δηλαδή την κατάθλιψη πιο νωρίς από την εκδήλωσή της.
όπου εκεί φαίνεται ότι τα άτομα τα οποία έχουν τάση για κατάθλιψη μάλλον τείνουν να βγάζουν μοναχικές φωτογραφίες, τείνουν να έχουν πιο σκούρα χρώματα, τείνουν να ανεβάζουν συνεχώς... Τόσο εμπεριστατωμένη συγκεκριμένη έρευνα και... Δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και κάποιο έτσι, λογισμικό το οποίο μπορεί να προειπεί το κατά πόσο το συγκεκριμένο άτομο έχει στοιχεία ούτως ώστε να εκδηλώσει κάποια στιγμή κατάθλιψη. Να μην το πούμε κατάθλιψη με την κλινική έννοια του όρου, να το πούμε μια έτσι, δυστυμία, μια κακό συνέστημα σε ένα σημείο, μια δυσκολία, ψυχική δυσκολία. Και επίσης, στο συγκεκριμένα άτομα φαίνεται ότι εφαρμόζουν κάποιο φίλτρο, το οποίο φίλτρο έχει μαυρό-άσπρο, τις έγχρωμες φωτογραφίες τις μετατρέπει σε μαυρό-άσπρες φωτογραφίες. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει στα συγκεκριμένα άτομα, όπως επίσης και ότι ανεβάζουν πολλές φωτογραφίες με λίγα άτομα. Ή πολλές selfie όπου το πρόσωπό τους μάλλον προφανώς δεν είναι και το πιο χαρούμενο από εκεί πέρα. Μάλιστα. Βέβαια εδώ το ερώτημα εκτός ότι να κάνουμε διαπιστώσεις για τον αντίκτυπο τελικά το social media στην ψυχική μας υγεία, ένα μεγάλο ερώτημα είναι τελικά τι πρέπει να κάνουν κάποιοι οι οποίοι κρίνουν και με βάση αυτά που λέμε τόση ώρα ότι ελοχεύει κίνδυνος άγχους και στρες, γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα τελικά να επηρεάζεται η ψυχοσύνθεσή μας μέσα από ένα κινητό, μέσα από ένα Facebook ή ένα Twitter. Προφανώς. Προφανώς, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, ουσιαστικά δεν κάνω τίποτα περισσότερο παρά ζω μια παράλληλη πραγματικότητα. Δεν είναι η πραγματικότητά μου, αυτή είναι παράλληλη πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό το να καταγράφω τον χρόνο μου, να καταλαβαίνω δηλαδή πόσο χρόνο βρίσκομαι. Γιατί ξέρεις τα κοινωνικά δίκτυα, αυτό που έλεγες προηγουμένως, κάποιος μπορεί να κάθεται 2 ή 2,5 ώρες, ο μέσος όρος των ανθρώπων, των χρηστών. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος να μην πιστεύει καν ότι έχει καθίσει ένα μισά ώρο. Δηλαδή, χάνω την αίσθηση του χρόνου. Δεδομένου του ότι είναι ταχύτατα, γρήγορα επαναλαμβανόμενες οι εικόνες ή έρχονται γρήγορα οι εικόνες, δεν μπαίνω στη διαδικασία καν να ασχοληθώ με κάτι συγκεκριμένα και εμπεριστατωμένα, αλλά πολύ απλά σκρολάρω κατά το κοινό λεγόμενο, κατεβάζω δηλαδή πολύ γρήγορα τη μία εικόνα δίπλα στην άλλη. Οπότε λοιπόν, χάνω πλέον την αίσθηση του χρόνου. Το δεύτερο είναι ότι μπορώ να μπλοκάρω τις σελίδες των κοινωνικών δικτύων. Υπάρχει και αυτό, υπάρχουν κάποια λογισμικά τα οποία μπορούμε να μπλοκάρουμε τις σελίδες των κοινωνικών δικτύων όταν καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει δύσκολο για τη ζωή μου, δύσκολο για την πραγματικότητά μου. Να ενεργοποιήσω διάφορα χρονικά όρια. Υπάρχουν επίσης λογισμικά που μπορούν να κάνουν το συγκεκριμένο. Και όπως επίσης να αποφασίσω κάποια στιγμή να κάνω το λεγόμενο digital Sabbath, δηλαδή ουσιαστικά ο ψηφιακός θάνατος, να σταματήσω πλέον να ασχολούμαι με τα κοινωνικά δίκτυα. Δεδομένου του ότι, όπως έλεγα, αν αποφασίσω ότι θα ασχοληθώ πολύ λιγότερο, ταχύτατα θα μπω στη διαδικασία να καταπατήσω αυτό το οποίο έχω ήδη προειπεί, και άρα λοιπόν να ασχοληθώ πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτό που είχα αποφασίσει. Βεβαίως, όλα αυτά, Λευτέρη, προϋποθέτουν έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι αποφασισμένος να κάνει κάτι τέτοιο, να έχει συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και σίγουρα να θέλει να κάνει την αλλαγή στη ζωή του, να καταλαβαίνει δηλαδή ότι μέσα από αυτή την νοσηρή εντός εισαγωγικών ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα, κάτι χάνει από την πραγματικότητά του και βεβαίως να προσπαθήσει να αλλάξει την πραγματικότητά του, δηλαδή αυτόν τον περισσευούμενο χρόνο ο οποίος θα μείνει, το 2 ώρο για παράδειγμα, τελικά να τον χρησιμοποιήσει έτσι, ούτως ώστε αυτός ο άνθρωπος να λειτουργήσει καλύτερα τόσο για τον ίδιο, για την ψυχική του υγεία δηλαδή, όσο και για τους γύρω του. Γιατί πολλές φορές οι συγκεκριμένοι άνθρωποι λειτουργούν δύσκολα, άσχημα για τους γύρω του. Ξέρεις, γύρω του. Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως από εκεί πέρα, όταν αισθάνομαι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω από μόνος μου, πάντα νομίζω ότι η πόρτα του ειδικού, η πόρτα γενικότερα κάποιων φορέων, όπως και το ΚΕΘΕΑ για παράδειγμα, που κάνουν εξαιρετική δουλειά, πάντα είναι ανοιχτή. Πάντα κάποιος πρέπει να χτυπήσει, να αναζητήσει βοήθεια, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι είναι δύσκολη τόσο για τον ίδιο, όπως έλεγα προηγουμένως. Ακραίες περιπτώσεις χρηστών έχεις συναντήσει εσύ και μέσα από τη δουλειά σου, να έρθουν να απευθυνθούν σε σένα, ας πούμε, ποιο είναι το πιο ακραίο που μπορεί να συμβεί σε κάποιον ο οποίος καθημερινά και ανελιπώς θεωρεί ότι η ζωή του έχει εγκατασταθεί πλέον μέσα στα social και αντιμετωπίζει τα πάντα σαν μια πραγματικότητα, ενώ είναι εικονική. Θα σου έλεγα, αν προσπαθούσαμε να φωτογραφίσουμε στην ευρύτερη έτσι περιοχή του Ηρακλείου, θα σου έλεγα πρωτοετής φοιτητής, ο οποίος ασχολείται με τους υπολογιστές, είτε σε επίπεδο πανεπιστημιακό, είτε σε επίπεδο πλέον, είναι πανεπιστήμιο βεβαίως και μεσογειακό πανεπιστήμιο, είτε σε επίπεδο του Πανεπιστημίου Κρήτης, είτε σε επίπεδο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο οποίος δεν έχει προλάβει να γνωρίσει φίλους, ο οποίος ήδη είχε μια κακή σχέση με τους υπολογιστές, νοσηρή σχέση με τους υπολογιστές, ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία στο να αποσυρθεί, να μείνει για τέλειωτες ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεδομένου του ότι είναι δύσκολο να μπορέσει να ανοιχτεί, να βγει σε μια καινούργια κοινωνία, σε μια καινούργια πόλη που έχει έρθει ως φοιτητής. Αυτό, αν θα μπορούσαμε να το φωτογραφίσουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει μια εμπλοκή με τους υπολογιστές, βρίσκεται σε μια νέα πόλη,
του είναι δύσκολο να γνωριστεί με καινούριο κόσμο, του είναι δύσκολο πολλές φορές να πάει και στο πανεπιστήμιο του, άρα λοιπόν τι κάνει, περιορίζεται σιγά σιγά στο να αποσυρθεί σε μια σχέση η οποία είναι μονόδρομη ουσιαστικά, δεν είναι και αμφίδρομη τις περισσότερες φορές. Πού φτάσαμε, αν κοιτούσαμε λίγο πίσω 15 χρόνια πριν. Προφανώς. Δεν μιλάμε βεβαίως για καταστάσεις οι οποίες η κοινωνική δικτύωση μπορεί να μπλέκεται με την παθολογία κάποιου ανθρώπου. Κάτι παρόμοιο το ζήσαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση της γυναίκας με το βιτριόλι, έτσι. Όπου εκεί βεβαίως το κοινωνικό δίκτυο δεν ήταν υπεύθυνο για όλη αυτή την κατάσταση. Απλά η παθολογία με κάποιο τρόπο μπλέχτηκε σε μια πραγματικότητα η οποία δεν ήταν πραγματικότητα. Δίκιο. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, όπου σαφώς υπάρχουν τέτοιες παθολογικές περιπτώσεις. Άρα συνεπώς ακόμα και οι σχέσεις μέσα από τα social media, μέσα από το Facebook, το Twitter και όλα τα άλλα τα μέσα, μπορούν άμεσα και δραστικά να επηρεάσουν τις σχέσεις στον πραγματικό κόσμο. Βεβαίως και μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις στον πραγματικό κόσμο και νομίζω ότι αυτό ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ή ανάλογα πώς εξελίσσονται τελικά οι σχέσεις μέσα στο Facebook, να το πω έτσι απλά, ακριβώς, να βλέπεις τον αντίκτυπό τους στην πραγματικότητα διαφοροποιημένο. Ακριβώς. Και αυτό το βλέπουμε πολύ πολύ συχνά, ξέρεις, με βάση... Κοίταξε μια πραγματικότητα, ίσως, αν θέλεις. Το πόσο τελικά εύκολα κάποιος θεωρεί σήμερα ότι έχει κάποιον φίλο σε σχέση με το παρελθόν. Έχω την αίσθηση ότι κάποια χρόνια πριν, όχι για πολλά χρόνια βεβαίως πριν, κάποιος θεωρούσε πολύ πιο δύσκολο ότι έχει κάποιον φίλο. Με βάση μια πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή κάποιος θεωρεί ότι έχει, για παράδειγμα, 300, 500, 1000 διαδικτυακούς φίλους, την ίδια πραγματικότητα τη μεταφέρει στη ζωή του, στην πραγματική του πλέον ζωή, και θεωρεί ότι έχει πάρα πολλούς φίλους. Ενώ πρακτικά κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Οι φίλοι είναι πολύ λιγότεροι. Βεβαίως, αυτός ο άνθρωπος προσγειώνεται σε μια σκληρή πραγματικότητα όταν αυτή η κατάσταση, όταν έρθει σε επαφή με αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, θα καταλάβει ότι τελικά, μάλλον, δεν είναι και τόσο πολύ οι φίλοι. Εντάξει, το μόνο ίσως σίγουρο πάντως είναι για κάποιον ο οποίος ούτως ή άλλως έχει συνηθίσει να είναι μοναχικός άνθρωπος και να μην είναι τόσο κοινωνικός. Μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Λειτουργήσε θεραπευτικά, αλλά πολλές φορές. Το κομμάτι ξέρεις, των social. Λειτουργήσε και ως. Μια πατερίτσα εντός εισαγωγικών μπορούμε πατερίτσα. Να πούμε, που με κάποιο τρόπο συντήρησε το συγκεκριμένο πρόβλημα και δεν έκανε κάποιον άνθρωπο να βολεύτηκε ο άνθρωπος αυτό το πρόβλημα και δεν τον έκανε να το αντιμετωπίσει, αν το θέλεις. Δεν τον όθησε στο να το αντιμετωπίσει. Τον βόλεψε σε μια κατάσταση πολλές φορές. Ωστόσο, λειτουργήσε και θεραπευτικά κάποιες άλλες. Νομίζω ότι το κλειδί είναι κάποιος να καταλάβει ότι τελικά ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, μεν μπορώ και ασχολούμαι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή έχω τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μια διέξοδο προς τα κοινωνικά δίκτυα. Ας μην ξεχνάμε ότι περάσαμε όλη μια περίοδο 2,5 μηνών περίπου, όπου η μοναδική διέξοδος σχεδόν για την πλειοψηφία της υφηλίου ήταν τα κοινωνικά δίκτυα. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω όμως ότι η διαφορά είναι στο ότι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ψυχικά υγιής, γνωρίζει ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, από εκεί που κάθομαι 2 ή 3 ώρες τώρα στα κοινωνικά δίκτυα, κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει και θα είναι πολύ λιγότερο, γιατί πραγματικά υπάρχει και ο πραγματικός κόσμος, που νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με τον ψηφιακό κόσμο. Ακόμα και αν ένας λογικός το σκεφτεί αυτό που μόλις είπες, Νίκο, και αποφασίσει να αποσυρθεί τελικά από τα social, εκεί θα υπάρχουν πάλι παρενέργειες στην ψυχική υγεία. Προφανώς θα υπάρχουν. Γιατί οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ασχολούνται. Ο ίδιος απλά απομακρύνθηκε. Το μεταβατικό στάδιο. Εννοείται. Το μεταβατικό στάδιο είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί μπλεγμένοι σε αυτή την κατάσταση πραγματικά πολύ βαθιά, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, είναι άνθρωποι οι οποίοι το μεταβατικό στάδιο το βιώνουν πολύ πολύ δύσκολα. Μέχρι που να μπορέσουν να κάνουν πράγματα που αν θέλεις είχαν ξεχάσει ή δεν τα έκαναν ποτέ στη ζωή τους, για παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βολευτεί σε μια διαδικτυακή επικοινωνία από πολύ μικρή ηλικία και δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν είναι τη δυνατότητα στον εαυτό τους να μιλήσει, να ανοιχτεί, να βρεθεί σε μια παρέα ή αν το θέλεις βολεύτηκαν σε μια εσωστρέφεια που είχαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο για κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα κάνει τη μετάβαση αυτή από τη μια κατάσταση στην άλλη, βεβαίως. Εγώ πάντως πιστεύω ότι είναι ένας κλειός πλέον τα social media, τα οποία δύσκολα μπορούμε να τα αποχωριστούμε. Αλλά παν μέτρων άριστον, νομίζω εδώ είναι η συμβουλή. Παν μέτρων άριστον. Και βλέπω, νομίζω ότι, ξέρεις, εάν κοιτάξουμε και την πορεία των κοινωνικών δικτύων, τελικά βλέπουμε ότι όσο προχωρούν τα κοινωνικά δίκτυα, μάλλον αυτό που εκμηδενίζεται, θα έλεγα, ή μειώνεται, είναι ο λόγος. Και τελικά υπάρχει μια παντοδύναμη εικόνα, η οποία ξεκινούσε
στο να μην είναι και τόσο παντοδύναμη, πλέον σιγά σιγά γίνεται παντοδύναμη. Ας μην ξεχνάμε για παράδειγμα το Facebook. Το Facebook ήταν από τα πρώτα κοινωνικά δίκτυα που βγήκαν σε σχέση με το Instagram, όπου εκεί υπάρχει πραγματικά παντοδυναμία της εικόνας από εκεί πέρα. Δεν γράφουμε πολλά πράγματα, γράφουμε πολύ λιγότερα σε αντίθεση με το Facebook. Ή μόνο φωτογραφίες και βίντεο. Μόνο φωτογραφίες και βίντεο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Σε σχέση με το Facebook, που κάποιος έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει κάτι και κάποιος άλλος έχει τη δυνατότητα να διαβάσει αυτό που ανέρτησε κάποιος. Άρα νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία που είναι πολύ πιο ταχεία, πολύ πιο γρήγορη, ίσως και πολύ πιο αγχωτική ωστόσο για την ψυχική υγεία όλων μας, ίσως. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νίκο, γιατί νομίζω ανοίξαμε ένα εξαιρετικά έτσι κρίσιμο και σοβαρό ζήτημα. Αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας. Τα κινητά πλέον είναι προέκταση του χεριού μας. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα έχουμε τη γνώση έτσι να αντιμετωπίσουμε την παραπάνω χρήση, γιατί δεν είναι σωστό, όπως είπαμε, 2 ώρες τουλάχιστον. Δεν είναι καλό ούτε για μας, ούτε για την ψυχική μας υγεία, αλλά ούτε και για τους γύρω μας, και να μην απομακρυνόμαστε από τον πραγματικό κόσμο, γιατί αυτό έχει συντελεστεί τελικά τα τελευταία χρόνια και χάνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, χάνεται το ορισμός της κοινωνικοποίησης και όλα τα συναφή. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη για μία ακόμα φορά με τον Νίκο Παπανικολάου, φίλες και φίλοι. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.